Έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα μετά τη θύλα αντιδράσεων του νομικού κόσμου για τη γνωμοδότηση Ντογιάκου για την ΑΔΑΕ. Ω τον έχω καταθέσει από τι 7 Δεκεμβρίου του 2022 έτοιμα ενώπιον τη ΑΔΑΕ, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία σχετικά με την άρση του απορρίτου συγκεκριμένων προσώπων, με κρίσιμο ρόλο στο δημόσιο βίο, σημειώνει και προσθέτει ο Αλέξη Τσίπρα, απευθυνόμενο στον Ισίδερο αν αυτή η ενέργεια σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου διώκεται ποινικά, του δηλώνω ότι παρετούμε τη βουλευτική μου ασυλία και τον καλό να προβεί άμεσα στα νόμιμα σε βάρο μου. Κύριε Ισαγγελέα, πλατεία Ελευθερία 1 είναι το γραφείο μου. Σα περιμένω να με συλλάβετε. Α γνωρίζετε όμω τόσο εσεί όσο και όσοι απεργάζονται αυτέ τι πρωτοφανεί και κατάφορα αντισυνταγματικέ ενέργειε, πω ό,τι και να κάνετε δεν θα εμποδίσετε την αλήθεια να λάμψει ούτε να καταφέρετε να φημώσετε τη δημοκρατία. Έχει βαθιές ρίζες σε αυτόν τον τόπο.